Minister, wir in Deutschland haben einen Reisenden entdeckt, Rainer Wessin, freier Journalist. Wir haben einen Reisenden entdeckt, das sind die jungen, altgebliebenen, aktiven Senioren, die ein gut gefülltes, heute ein gut gefülltes Portemonnaie haben, die unabhängig von der Wirtschaftskrise sind, die reisen wollen, die Kultur mit Reisen verbinden. Ist das nicht ein Segment auch für Sie, Package anzubieten für jung gebliebene Senioren aus Deutschland? Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ειδικά για αυτή τη χώρα. Άνθρωποι οι οποίοι συνδυάζουν την κουλτούρα με το περιβάλλον, είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, χωρίς όμως κλισέ και οριοθέτηση. Είναι μια ομάδα που δεν την είχαμε παλιά στην Ελλάδα, η οποία μεγαλώνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο εσωτερικό της Γερμανίας. Υπάρχουν κάποια ειδικά γραφεία εδώ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ μεμονωμένα. Έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά το περιβάλλον της Ελλάδας, την κουλτούρα που προκύπτει από την ιστορία της Ελλάδας, δεν χρειάζεται να την αναλύσω αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να προσθέσω για να επιτείνω την προσέγγιση αυτής της ομάδας, είναι οι δομές της σύγχρονης Ελλάδας, οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα με το ζητούμενο. Είναι το καινούργιο μουσείο της Ακρόπολης, ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να παρουσιάσει η χώρα, με πάνω από 30% καινούργια εκθέματα της περίοδου του Χρυσού Αιώνα του Περικλέου, σε ό,τι αφορά την Ακρόπολη, χτισμένου πάνω σε αρχαιολογικό χώρο με διαφανές δάπεδο σε πολύ μεγάλο σημείο όπου μπορεί κανείς να αισθανθεί ότι περπατάει μέσα στα αρχαία της Ελλάδας. Είναι η πολύ μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης που είναι... Το μουσείο θα κάνει γένεια 20 Ιουνίου. Είναι η πολύ μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης, η Art Athena, η οποία πλέον είναι παγκόσμιο γεγονός. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στην περίοδο αυτή στη Νότιο Ευρώπη, η οποία είναι 21 με 24 Μαΐου. Δίπλα σε αυτά βάλτε δεκάδες καινούργια μουσεία σε όλες τις περιφερειακές πόλεις της Ελλάδος που αναδεικνύουν την κουλτούρα που προκύπτει από την ιστορία και το περιβάλλον. Και δίπλα σε αυτό, παρακαλώ, προσθέστε τα νέα μοντέλα του αγροτουρισμού, τα οποία η Ελλάδα παραδοσιακά έχει τη δύναμη να εμφανίζει και τα οποία διαρκώς αυξάνουν το ποσοστό τους μέσα στο εσωτερικό του συνολικού τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα. Βάλτε σε αυτά τα σπήλαια που αναπτύσσουμε, τα μονοπάτια μέσα στη φύση και στους δασικούς όγκους της Ελλάδος. Θεωρώ ότι τα 2-3 γραφεία της Γερμανίας που έχουν να κάνουν αυτό το πληθυσμό τα ξέρουν πάρα πολύ καλά πια. Γι' αυτό και είναι αυτά που υπονοούσα, δεν θα τα πω ονόματα, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, που εμφανίζουν ακόμα και αύξηση αυτή τη στιγμή. Και ειλικρινώς σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να πω πού πηγαίνουμε το τουριστικό προϊόν της χώρας εμείς, πού πιστεύουμε ότι πρέπει να πάει. Αλλά και οι μεμονωμένοι, όταν το ψάξουν αυτό, είναι πολύ εύκολο να το βρουν. Η αυτοπεποίθηση την οποία έχω αποκτήσει μετά το 2004, νομίζω ότι έχει αρχίσει και εκδηλώνεται και σε μεμονωμένες και εξειδικευμένες δράσεις.